Θα ήθελα να καλέσω τον Παναγιώτο Ματέα, πρώην πρόεδρο του Πορικού Συλλόγου, να κόψουμε μαζί την πίτα. Το οφείλουμε πολλά στον Πορικό Συλλόγο. Τάκη, δεν θα μας πει κάποιο ένα χαιρετισμό, κάτι. Ένα καλή χρονιά. Θα κόψουμε την πρώτη κομμάτι του Σκόπια της Παναγίας. Κάτι το επόμενο για το σύνολό μας. Καλή χρονιά πάλι και από μένα. Ένα χαιρετισμό και καλό μας πρόεδρο, να κάνει μας χαρά. Χρόνια πολλά σε μένα και από μένα σε όλους, όπως και στη δικιά μας εταιρεία, έτσι και τώρα ο Εμπορικός Συλλόγος έχει φροντίσει και έχει φτιάξει ένα πρόσωπο και πάει από ομάδα. Από το χώρο που υπηρετώ τώρα από την πληροφορία Αρκαδία Σκητάλη και εγώ να είμαστε πλησίστημοι, γιατί το μότο όπως και τώρα έτσι και τώρα λέμε ότι όλοι οι φορείς ομολογούν το πρόσωπο που προκύπτει είναι θετικό. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους. Σήμερα εδώ μαζί μας. Μια μεταβατική χρονιά, μετά COVID εποχή, πέρασε όπου παρά τις καινούργιες δυσκολίες που έφερε στο επιχειρηματικό κόσμο, είμαστε όλοι μαζί οι φορείς εδώ ενωμένοι. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Τρίπολης, όπου καταρτίζεται από νέους επιχειρηματίες με όρεξη και όραμα, όχι μόνο δεν το έβαλε κάτω, αλλά με τις δράσεις μας συμβάλαμε στην αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας της πόλης μας, αλλά και προσφοράς στον συνάνθρωπό μας. Η επιτυχημένη πραγματοποίηση της πρώτης διήμερης γιορτής εμπορίου σε πανελλαδική πρωτοτυπία, με συνεργασία το Δήμο Τρίπολης, το Επιμελητήριο Αρκαδίας και συμπαραστάτες όλους τους φορείς της πόλης μας. Η συνεργασία μας για πρώτη φορά με τους προσκόπους Τρίπολης για μεγάλη φιλανθρωπική δράση προσφοράς λογισμού στο Λύρο Ίδρυμα, όπου στεγάζει και φροντίζει κακοποιημένα παιδιά. Η δημιουργία σελίδας στο ίντερνετ, όπου αριθμεί πάνω από 3.000 φίλους ήδη και δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας των μελών του Συλλόγου με ένα μεγαλύτερο κοινό. Και επίσης, η συνεργασία με το ΕΚΑΒ Τρίπολης, όπου στις 6 Φλεβάρι, στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Τρίπολης, θα γίνουν δωρεάν μαθήματα πρώτων βοηθειών σε όλα τα μέλη. Θέλω να ευχαριστήσω της ΕΒΙΠΕΤ για τη σημερινή χορηγία. Τέλος, θέλω ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω το συμβούλιο μου, τον Δημήτρη τον Πηλιώνη, τον Παναγιώτη Πιτερό, την Άννα Γαβρίλου, τον Νίκο Δρακόπουλο, τον Δημήτρη Παρασκευόπουλο, τον Γιάννη Βακογιάννη, τον Κωνσταντίνο Σουλελέ, τον Δημήτρη Γαργαλιώνη, τον Παύλο Πυράτση και τον Βασίλη Τσακανίκου, που με τη συμμετοχή του στο Σύλλογο αφιερώνουν πολλές ώρες από τις οικογένειές τους, από τις επιχειρήσεις τους, συμβάλλοντας στο πιο ζωντανό και πιο δυνατό Εμπορικό Σύλλογο Τρίπολης. Εύχομαι υγεία, ειρήνη και επίτευξη όλων των στόχων του καθενός. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βλέπω, άκουσα το Θέμη να αρχίζει να λέει κύριε Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ υποψήφιοι τώρα Θέμη αυτές τις μέρες. Έχουμε εθνικές, δημοτικές εκλογές. Εγώ δεν θέλω να σας πω πώς βιώνετε τα προβλήματά σας σήμερα, γιατί τα βιώνετε και τα γνωρίζετε καλύτερα από όλους μας. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη, υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας για τον επόμενο χρόνο και σας εύχομαι καλές δουλειές. Ευχαριστώ πολύ. Για το σύντομο χαιρετισμό τον βουλευτή Αρκαδίας με τη Νέα Δημοκρατία, κύριο Κώστα Πλάση. Ευχαριστώ, Άννα. Αγαπητές φίλοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, πραγματικά το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό βλέποντας αυτή την αίθουσα γεμάτη είναι, αγαπητέ Θέμη Πρόεδρε, ότι πραγματικά είναι πολύ μικρή αίθουσα. Και αυτό είπα από την πρώτη στιγμή όταν μου είπαν ότι θα γίνει εδώ εκδήλωση. Βέβαια δεν λέω τίποτα για το μαγαζί αυτό κατά αυτό. Αλλά νομίζω και τρία τέτοια μαγαζιά να είχατε πάλι γεμάτα, θα είπα. Και αυτό οφείλεται πραγματικά στη μεγάλη ενεργητικότητα που έχετε δείξει όλο το τελευταίο διάστημα. Κάτι το οποίο το βλέπω εγώ από τα social media, βλέπω πραγματικά τις κινήσεις που κάνετε. Και αυτό δείχνει πραγματικά ότι έχετε πάθος, ότι αυτό που κάνετε το αγαπάτε και εκτός από καλοί επαγγελματίες, πραγματικά θέλετε να βοηθήσετε και αυτό το σύλλογο. Εγώ να σας πω, εκτός από ένα μεγάλο μπράβο, να σας πω καλή δύναμη. Επιτέλους μετά από καιρό και μετά από 2,5 χρόνια πανδημίας μπορούμε να βρισκόμαστε επιτέλους και να επανερχόμαστε στην κανονικότητα. Και θέλω να πιστεύω ότι πέραν από όλες αυτές τις δράσεις τις οποίες κάνετε, με όλες αυτές τις νέες επενδύσεις που έρχονται στην πόλη μας και των οποίων τα αποτελέσματα θα φανούν την επόμενη πενταετία, νομίζω και ο Εμπορικός Σύλλογος θα έχει ένα λαμπρό μέλλον. Καλή χρονιά σε όλους, εύχομαι τα καλύτερα για όλους σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλώ τώρα τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη, κύριο Χρόστο Χρήστο Λαμπρό. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Να ευχηθώ να έχουμε ένα καλό καινούριο χρόνο. Περάσαμε μια δύσκολη χρονιά στην οποία άντεξε και η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία. Ατενίζουμε με αισιοδοξία το 2023. Το ατενίζουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία στην Αρκαδία και στην Πελοπόννησο. Με έναν αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος στην περιοχή μας, στη Μεγαλόπολη, δίνει τα μεγαλύτερα κίνητρα από όλη τη χώρα. Και στην Τρίπολη και στην Κορτινία τα αμέσως επόμενα. Και με ένα ΕΣΠΑ στο οποίο έχουμε καταφέρει να έχουμε 60% περισσότερους πόρους από το 2014-2020. Στηρίζουμε έμπρακτα την επιχειρηματικότητα, διορθώνουμε και σφάλματα που διαπιστώσαμε να γίνανε στο σχεδιασμό των προηγούμενων τριών ετών. Στηριζόμαστε στην ιδιωτική οικονομία για να μπορέσει να ανταπεξέλθει η χώρα και να έχουμε αναπτυξιακή πορεία. Είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους εμπόρους και τους ιδιώτες επιχειρηματίες για να έχουμε μια αναπτυξιακή πορεία και μια βελτίωση της Αρκαδίας της Πελοποννήσου. Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία, ειρήνη και δημιουργικότητα. Κύριο Κώστα Τζούλη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Να δώσω συγχαρητήρια στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα και για τη σημερινή βέβαια εκδήλωση. Να δώσω όμως συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου, γιατί μέσα από πολλές δυσκολίες κατορθώσατε και αντέξατε και είστε ακόμα εδώ και βλέπετε ένα μέλλον πολύ πιο φωτεινό από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Μετά από τρία χρόνια που πραγματικά δυσκολευτήκαμε και με την πανδημία, αλλά και φέτος με την οικονομική κρίση, φέτος φαίνεται μια χρονιά ότι θα είναι πολύ καλύτερη. Ήδη με τις συνεργασίες που είχαμε, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, και με το Επιμελητήριο Αρκαδίας, αλλά και με τον Εμπορικό Σύλλογο, με δράσεις που διοργανώσαμε, ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης, ομόφωνα πάντα έπαιρνε τις αποφάσεις, και το Πάσχα και το Street Food και τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις και το διήμερο της Λευκής Νύχτας και τώρα τα Χριστούγεννα, η πόλη μας γέμισε κόσμο. Νομίζω ότι από αυτά που μου λέτε δούλεψαν τα καταστήματα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το μέλλον θεωρώ για την πόλη μας, μετά από πολλά χρόνια βλέπω να έρχονται επενδύσεις στην περιοχή μας και νομίζω ότι το μέλλον για την περιοχή μας είναι ευίωνο. Αυτό σημαίνει ότι και για τα εμπορικά καταστήματα
το μέλλον ελπίζουμε όλοι ότι θα είναι ευίωνο. Εγώ αυτό που θέλω να πω από την πλευρά του Δήμου είναι ότι οι πόρτες του Δήμου είναι πάντα ανοιχτές και η συνεργασία θεωρώ, όπως και με το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και με αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο και όλους τους άλλους θεσμικούς φορείς, είναι αρμονική και θα συνεχίσει να είναι αρμονική στην προσπάθεια να στηριχθούν ο εμπορικός κόσμος και η τοπική επιχειρηματικότητα. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά να έχουμε. Εύχομαι σε κάθε μία και στον καθένα από εσάς να έχετε υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και να είναι το 23 η χρονιά που οι στόχοι όλων θα υποδοθούν. Χρόνια πολλά. Αγαπητά μέλη του Ερμή και παράλληλα μέλη και του πλυντηρίου, επειδή τιμή για μένα, καλή χρονιά, χρονιά πολλά. Καλησπέρα και στους εκπρόσωπους των φορέων. Το πλυντηρίο Αρκαδίας έκανε εύστοχα και όχι τρεφονισμένα αιτήματα, τα οποία καταπολέμησαν σε μεγάλο βαθμό την όλη κατάσταση η οποία είχαμε βιώσει τα τελευταία 12 χρόνια που είχαμε ποινικοποιηθεί σαν επιχειρηματίες. Θεωρώ έχει πει το χρωσταυλάκι. Παρτάστα πρέπει να σας πω ότι το πλυντηρίο ήταν και από τον κύριο που ήταν ο κύριος Μαντάς που την χάνει και είναι και μέλος μας επιτυχημένος πρόεδρος, πόσο μάλλον και τώρα που ο κύριος Θέμης Ζούζηλας με όλη την ομάδα είστε πάρα πολύ δραστήριοι και αυτό φαίνεται παντού και να συνεχίσετε έτσι. Εμείς θα συνεχίσουμε να σας στηρίζουμε, γιατί και εσείς μας στηρίζετε, και την ιδέα μας, την πρωτοποριακή για την Πελοπόννησο, που μαζί με το Δήμο της Τρυπόλεως και με εσάς υλοποίησαμε στην πλατεία Πετρινού, στην πλατεία Άρεως στο Food Festival, όπως και φέτος έχουμε σκοπό να το κάνουμε. Θα το στηρίξουμε. Τη Λευκή Νύχτα, που ήταν επιτυχημένη ιδέα σας και πολύ στοχευμένη να την κάνετε δύο μέρες και όχι μία, θα τη αναστηρίξουμε οικονομικά. Είχαμε δώσει 5.000 ευρώ, θα δώσουμε και παραπάνω αν χρειαστεί, γιατί οικονομικά μας τα έχουν βελτιώσει σχεδόν τελευταία τετραετία, τα έχουμε τετραπλασιάσει. Οπότε υπάρχουν χρήματα, μην παρεξηγηθώ, για στοχευμένες δράσεις όμως που θα έχουν, πρόεδρε, ανταποδοτικότητα. Εξυπακούεται ότι στα πλαίσια της, του ΣΔΑΜ και για όσο τσίπη του ΣΔΑΜ είναι το σχέδιο δίκαιης άναπτυξης εξετάβασης, το πλυντήριο έχει πραγματικά κομβικό ρόλο και σημασία εξέχουσα. Ετούμαστε για κάποια προγράμματα, σας έχουμε στο μυαλό μας, ετοιμάζουμε κάτι για τα μέλη μας που συνάμενε και δικά σας πρόεδρε μέλη, θεωρώ θα το επιτύχουμε και στο προσεχές μέλλον θα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω μια συνεργασία που θα κάνετε και δράσεις που θα αφορούν την περιοχή της Τρυπόλεως, αλλά θα βελτιώσουν εύχομαι και τα οικονομικά του συλλόγου σας. Σας ευχαριστώ από καρδιά, συνεχίζω το έργο σας και καλή δύναμη σε όλους. Καλή διασκέδαση. Καλό τον Αντιπρόεδρο σε Επιπέτ, κύριο Νίκο Τότσι. Ξέρω και από μένα, εκ μέρους του Προέδρου και των μελών του συνδέσμου μας, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία και κάθε επαγγελματική επιτυχία. Ο σύνδεσμός μας είναι πάντα συμβάλλει και συμμετέχει σε όποιον φορέα τον καλεί για να συμμετέχει σε κάθε εκδήλωση. Οι συνέργειες αυτές πάντα οδηγούν σε τέλεια, σε ακριβή αποτελέσματα και συνεχείς επιτυχίες. Πρόεδρε, μπορούμε να επεκτείνουμε και αυτές τις συνέργειες και σε άλλες είδους πιλωτικές, θα έλεγα προθετικές, προκειμένου να μην είναι μόνο καθαρά πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και πάντα με το Μελτήριο Αρκαδίας είναι ένα τρίπτυχο εμπορικός και εμείς που μπορούμε να δούμε καινούριες συνέργειες και συνεργασίες που να έχουν τελείως σε πολύ πιο καλύτερο αποτελέσματα. Συγχαρητήρια για την άψογη διοργάνωση και φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ δυνατή ομάδα δίπλα σου που πάντα τα αποτελέσματα είναι δυνατά. Ευχαριστώ και καλή διασκέδαση. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες, καταρχάς να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, γεμάτη υγεία, ευτυχία, χαρά, δημιουργία και προκοπή. Είναι σημαντική η δράση που αναπτύσσει ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Τρίπολης. Είναι σημαντική η δράση γιατί προβάλλει, αναδεικνύει και προωθεί τα προβλήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην ελληνική περιφέρεια. Σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει ακόμα περισσότερα προβλήματα από ό,τι άλλες περιοχές της χώρας. Θα έλεγα λοιπόν ότι χρειάζεται συλλογική δράση, φαίνεται ότι εσείς την αναπτύσσετε και μέσω της συλλογικής δράσης και της συνεργασίας και με την πολιτεία και με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και με όλους τους παραγωγικούς φορείς μπορούμε να αντιστρέψουμε μια ζωφερή κατάσταση που υπάρχει σήμερα
Χωρίς αμφιβολία το εγχείρημα δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, όμως νομίζω ότι με τη συλλογική δράση μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και πάλι εύχομαι χρόνια πολλά, υγεία, δημιουργία και προκοπή. Και τώρα καλώ για ένα σύντομο χαιρετισμό τον πρώην δήμαρχο, κύριο Γιάννη Σπιρνιώτη. Καλησπέρα. Αν καταλάβατε καλά, πριν 20 μέρες περίπου, αρχίσαμε 13 χρόνια κρίσης, δεν ξέρω το 13, λένε ότι είναι σημαδιακό νούμερο. Ελπίζω το 14ο χρόνο να αναστραφεί αυτή η κατάσταση της πολυεπίπεδης κρίσης που μας ταλαιπώρησε και να μπούμε επιπλέον σε μια πορεία ομαλότητας. Εγώ θέλω να συγχαρώ όλους εσάς που αντέξατε αυτά τα χρόνια και συνεχίζετε να δίνετε θέσεις εργασίας, να προσφέρετε στην τοπική οικονομία. Βαθιά μου πεποίθηση είναι ότι ο Δήμος Τρίπολης, η Τρίπολη, είναι το γεωγραφικό κέντρο της Πελοποννήσου. Αυτό το πλεονέκτημα δεν μπορεί να το στερήσει κανείς και εμείς, οποιαδήποτε ιδιότητα ασχολούμαστε με τα κοινά, αλλά και εσείς που εκπροσωπείτε τους εμπόρους και την επιχειρηματικότητα, να το αναδείξουμε, γιατί αυτή η θέση μπορεί να προσφέρει πολλά στην τοπική οικονομία και να δημιουργήσει θέση εργασίας, αλλά και να κρατήσει τα νέα παιδιά στον τόπο μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα ακολουθήσει η κοπή της φύτας, όπου το φλουρί είναι ένα χρυσό Κωνσταντινάτο, προσφορά από το κοσμοπολείο του Γιώργου Σταματόπουλου. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από γι' αυτό. Όσους πρόσφεραν δώρα για τη σημερινή λαχιοφόρου μας. Τα μέλη του συλλόγου θα περάσουν από τα τραπέζια σας και θα σας προμηθεύσουν λαχνούς. Και έπειτα θα ακολουθήσει η κλήρωση. Καλή διασκέδαση.